σώσιμο αν πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε την πίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Μια τούτο ελπίσω την ταπεινώση τα υψηλά, τη φτωχία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωτήνε τας ψυχάς ημών. Ελέησον μας ο Θεός και το μεγαλέως, και το μεγάλος επάκουσον και ελέησον. Εκειδέωμεθα υπέρ των εξεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Εκειδέωμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών των Ρωδέων. Εκειδέωμεθα υπέρ του ευλογητήνε των νέων ημι αυτών της Χριστόδητος του Κυρίου. Κυρίου δεηθώμεν. Υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, μακροημερεύσεως και επιτυχίας του έργου αυτών, του διοικητού, του διευθυντού, των καθηγητών, των σπουδαστριών και σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Νήσου Ταύτης και πάντων των συνεργούντων εις την κατά Θεόν επίδοσιν αυτών και ευόδοσιν του εθνοφέλους έργου αυτή. Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η γη τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους εν της εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις χείρας σου διακρατών, ο αξιώσας ημάς εις ελθύν εις το νέο έτος της Χριστότητός σου, ευλόγησον πάντας ημάς. Την σχολή ταύτην, τον διοικητή, τον διευθυντή, τους καθηγητάς, του σπουδαστά και τα σπουδαστρία και πάντα στου εργαζομένου στην σχολή ταύτη, του γονεί αυτών και κηδεμόνα, του βοηθούντα και συνεργούντα ει την κατά σύ επίδοση του σχολείου τούτου, και αξίωσον ημά ει το νέο έτο εισελθώντα εν υγεία και ομονία και αγάπη διελθύν αυτό. Ευπράτου και εποφελή του αέρα τη γη χάρισε. Γαλινιώσα τα σταλάσσα δόρισε τη ναυτιλωμένη. Και πάντα σημάς εις πανέργων αγαθών και ευάρεστον σοι κατεύθυνον, πρεσβείες Παναχράνου σου Μητρός, τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Ουρανοπάντος και τον Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Λύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, προστάτου και φόρου της Νήσου Ταύτης και των απανταχού γης ναυτιλωμένων συγκυβερνήτου και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευκόν του Αγίου Πατρός και Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητέ κύριε διοικητά, αγαπητέ κύριε διευθυντά της εκπαιδεύσεως, κύριοι καθηγητές, αγαπητά μας παιδιά, σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού της Ήρου, κύριε Περιφερειάρχη του Λιμενικού Σώματος, κύριε Λιμενάρχη, κύριε Πολυμενάρχη, αγαπητή μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί και πάλι είναι φέτος, είχατε την καλοσύνη να μας προσκαλέσετε να έρθουμε στην αγαπημένη μας αυτή σχολή, στο γεμάτο νεότητα, φρίγος, ελπίδες και όνειρα αυτό χώρο που περικοσμεί την πόλη μας και μας δίνει πάντοτε χαρά με την παρουσία των παιδιών της. Να ευλογήσουμε την πίτα του Αγίου Βασιλείου, ένα έθος πατροπαράδοτο, το οποίο οι πατέρες μας μας παρέδωσαν και η εκκλησιαστική θρύλη και οι παραδόσεις μέσα από το πέρασμα των αιώνων άφησαν σαν μια παρακαταθήκη αυτές τις ημέρες του πρώτου έτους. Και είναι ίσως γνωστή σε όλους σας η ιστορία της πίτας που δεν είναι βασιλόπιτα, αλλά είναι βασιλιόπιτα. Δεν είναι η πίτα του βασιλέως, αλλά είναι η πίτα του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος ήταν επίσκοπος στη Κεσάρια της Καπαδοκίας, σε μια περιοχή που μέχρι και σήμερα κανείς θαυμάζει τα μοναστήρια, τους ναούς και την ελληνορθόδοξη παράδοση και ιστορία της. Και όταν πολιορκήθηκε η πόλη της Κεσάριας από τη Τσεβή έπαρχο, ο οποίος ήθελε να την καταστρέψει, ο Άγιος Βασίλειος, δρακένδυτος, χωρών ένα απλό τριμμένο ράσο, εξήλθε έξω των πυλών της πόλης, υπεδέχθη τον έπαρχο και του είπε ότι η προσευχή μου είναι μαζί σου και η παράκλησή μου είναι να αφήσεις την Κεσάρια μακριά από τα σκοτεινά σχεδιά σου και σου προσφέρω αυτούς τους θησαυρούς. Εμάζεψε ο Άγιος ό,τι χρυσόν υπήρχε στα σπίτια των ανθρώπων.
και ότι ο κάθε άνθρωπος είχε το προσέφερε για να σωθεί η πόλη. Ο έπαρχος όταν είδε τον γυραιό ιεράρχη με αυτή την απλότητα που εξέπεμπε φως και αγιότητα το πρόσωπό του συνεκινήθη, έφυγε, είπε ότι δεν θέλουνται των χρυσών και απεμακρύνθηκε. Όταν ο Άγιος επέστρεψε μέσα από την πύλη της πόλεως και ανήγγειλε στους Θεσσαρείς ότι διεσώθησαν, έπρεπε να επιστρέψει στον κάθε έναν ό,τι είχε δώσει. Αλλά επειδή αυτό ήταν αδύνατο, διέταξε να κατασκευαστούν μικρές πίτες, μικρά ψωμιά της εποχής μέσα, στα οποία έβαλε από ένα από τα χρυσά προσβήματα. Τα μοίρασε σε όλους τους κατοίκους και όλοι οι κάτοικοι πήραν από κάτι, έστω και αν αυτό δεν ήταν το ειδικό τους. Έπειτα λοιπόν παράδοση στην ιστορία της ζωής μας και της εκκλησίας μας να φτιάχνουμε την πίτα του Αγίου Βασιλείου, μέσα στην οποία να βάζουμε και ένα νόμισμα για να ενθυμούμεθα ότι ο Άγιος αυτός με την απλοϊκότητά του, την αγάπη του και την αφοσίωσή του και στο ποιμνιό του, αλλά και στην Εκκλησία και στην πίστη και στην πατρίδα του, διέσωσε τους ανθρώπους από μια βεβαία σφαγή. Ευλογούμε λοιπόν την πίτα του Αγίου Βασιλείου για τη σχολή σας το 2016 και μέσα από την καρδιά μας, πατρικά και αδελφικά, ευχόμαστε σε όλους σας, τους ηθήνοντες, που με τόση αγάπη και ανίστακτη μέρη να φροντίζουν για την ευόδοση της σχολής αυτής, των εργασιών της, των μαθημάτων και βοηθούν, και σε όλους εσάς, είτε είστε από τη Σύρο, είτε είστε από άλλες περιοχές της πατρίδος μας, που όμως φιλοξενείστε εδώ, να έχετε υγεία, καλή επιτυχία στα μαθήματά σας, να ευοδοθούν και να εκπληρωθούν τα όνειρα και οι προσδοκίες σας, και επειδή η θάλασσα δεν είναι πάντα γαλινιώσα, αλλά είναι και τρικυμιώδης όπως είναι σήμερα και στη ζωή μας και στους ωκεανούς που θα ταξιδέψετε, να ξέρετε ότι μαζί με όλα τα άλλα χρειάζεται και το όπλο της πίστης μας και στον Θεό και στον εαυτό μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να είμαστε όρθιοι και δυνατοί για να καταδεικνύουμε και στους άλλους ότι μπορούμε πράγματι σαν άνθρωποι με τη θέλησή μας, με την εμπιστοσύνη μας στο σχέδιο του Θεού για τη ζωή μας, να είμαστε πάντοτε πάνω από τις δυσκολίες και να βρίσκουμε εμείς λύσεις και απαντήσεις στα αδιέξοδα και στα προβλήματα και του εαυτού μας και των άλλων ανθρώπων. Οι γονείς σας, να ξέρετε ότι έχουν αυτή την έννοια της εδώ παρουσίας σας και διαβιώσεώς σας. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι από αυτούς μοχθούν και με πολλή δυσκολία ανταποκρίνονται στα έξοδα αυτών των σπουδών και της παρουσίας σας. Τους οφείλετε λοιπόν ευγνωμοσύνη και το καλύτερο δώρο ως αντίδωρον των όσων πράττουν είναι η καλή σας επιτυχία στο σχολείο και η καλή σας επιτυχία εν συνεχεία στη ζωή. Το ίδιο οφείλετε και προς τον διοικητή και τον διευθυντή και τους καθηγητές σας και προς όλους όσοι εργάζονται και αγαπούν το σχολείο και θέλουν την καλή του παρουσία και επιτυχία και στη Σύρα αλλά και στα ναυτιλιακά δρόμενα της πατρίδος μας. Σας εύχομαι λοιπόν όλα τα καλά του Θεού να έχετε για το 2016, επιτυχώς να τελειώσει αυτό το νέο εκπαιδευτικό έτος και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πάντοτε στολίζετε τις εορτές μας, τις λιτανίες μας, μας κάνετε να αισθανόμαστε και υπερήφανοι στην καρδιά μας αλλά και με συγκίνηση σας βλέπουμε με ευλάβεια, με πίστη, με σεβασμό, με πολιτισμό, με ευγένεια να περικοσμείτε τους Αγίους μας και ιδιαίτερα τον Πολιούχο μας Άγιο Νικόλαο, που είναι και ο προστάτης Άγιος του κάθε ενός από εσάς. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. 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 Μας θυμάται την παρουσία του, μας δίνει μεγάλη χαρά με την τιμή που μας κάνει να συμμετάσχουμε ενεργά στις εορτές της Χριστιανοσύνης. Πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά, ελπίζουμε ότι φέτος θα είναι καλύτερα. Η συμμετοχή των παιδιών αποδεικνύει ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και εμείς ως διοίκηση και ως εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και τα ίδια τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Πέρσι δεν είχαμε την ευκαιρία να οργανώσουμε την τελετή υποδοχής των πρωτοετών. Φέτος μας έχει δοθεί μια άλλη δυνατότητα.
κοινότητα. Θέλω να ευχηθώ μόνο με την καρδιά, στα παιδιά, χρόνια καλά, καλές θάλασσες πάνω απ' όλα και καλή πρόοδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, έχουμε κομμάτια των παιδιών που θα δούμε σας.